Θέλουμε να χάσει η Ελλάδα προς Θεού και δεν θέλουμε και να ξεφτιλίζετε. Αλλά από τη στιγμή που ρεζιλεύετε κατόπιν αλχημιών, γιατί δεν είναι η πραγματική εικόνα της Ελλάδος αυτή. Και έτσι, δεν είναι η πραγματική εθνική Ελλάδα αυτή. Λοιπόν, και δεν αντιπροσωπεύει όλη τη φιλαθλή Ελλάδα, σχεδόν κανένα αντιπροσωπεύει μόνο τον Παναθηναϊκό. Όπως πήρατε τη δόξα που προκριθήκατε, θα πάρετε και το ρεζιλίκι. Αυτό το πράγμα είπα εγώ, φίλε Γιάννη. Αυτό το πράγμα γιατί δεν είναι. Γιατί ένα μου στείλε μήνυμα να φάει πέντε από του Νιγηριανού. Όχι, να μην φάει. Όταν ο Σεταρίδης δεν παίζει ούτε στον Παναθηναϊκό, δεν μπορεί να παίζει τέτοια. Όχι, δεν παίζει στον Παναθηναϊκό. Έπαιρνε τηλέφωνο, κάτσε φίλε μου, Γιάννη, έπαιρνε τηλέφωνο ο Πιλάβιο, τότε κάτι τα έπαιρνε μόνο. Τι δουλειά έχει να μπερδευτεί με τον Πιλάβιο. Είχε να πει για άλλου και για άλλου. Αλλά το είπε μόνος του και δεν το αντέκρουσε κι ο άλλος. Τον έπαιρνε να πάει το Σεταρίδη στην Εθνική. Δηλαδή, μαγαζάκι όλο. Κοιτάξτε τον πάγκο της Εθνικής. Και άμα δείτε μια φάτσα να έχει περάσει έστω από Ολυμπιακό. Εδώ τώρα το μεσημέρι το άκουγα εδώ και σε μια εκπομπή στο Σταύρο τυχαία. Και λέει: άμα έπαιζε ο Μήτρογλου στον Πανιόνιο. Αυτό ακριβώς. Άμα έπαιζε, θα τον είχε πάρει. Θα τον είχε πάρει πολύ απλά, όχι για να τη πάει στον Ολυμπιακό, για να το μοσχοπουλήσει. Καταρχάς, ευτυχώς που δεν πήρε ο Ολυμπιακός τον Γκέκα. Είδες πώς έχει παχύνει, έτσι. Σουτάρει και τους λέει δεν άκουγα. Ο άνθρωπος σούταρε, του είπανε πώς πήγε το σουτ και λέει δεν άκουγα. Λες και σούταρε με τα αυτιά. Εγώ τον εκτιμώ τον Γκέκα. Εγώ δεν τον εκτιμώ καθόλου τον Γκέκα. Γιατί όχι στο... για τον Ολυμπιακό και τον εκτιμώ σαν χαρακτήρα και σαν παίκτης έχει κάνει αρκετά. Εγώ ευτυχώς που δεν τον πήρε ο Ολυμπιακός που τριβόταν όταν έπρεπε. Ο Μήτρογλου έπρεπε να είναι στην Εθνική, στη χειρότερη στον πάγκο από τη στιγμή που κάλεσε τον καπετάνο. Αν είναι δυνατόν τον καπετάνο. Ένα παίχτη έχει να σου παίξει με πλάτη, να σπάσει την Ρουμάνικο μπάλα. Ρουμάνικο πρωτάθλημα έπαιζε ο άλλος και όλος έπαιξε όλη τη χρονιά καλός ή κακός και έπαιξε και Champions League, έβαλε και γκολ στους 16 μέσα στη. Ναι, ναι. Έβαλε και γκολ με τη Στάνταρ Λιέγκ. Δηλαδή, τι άλλο θέλει, σου έχει κάνει 25 παιχνίδια γεμάτα φέτος. Μήπως επειδή έβαλε δύο γκολ στον Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί να είναι δηλαδή, κοίτα να δεις, Γιάννη, για να κλείσουμε κιόλας γιατί κρατάμε πολύ ώρα. Δεν μπορεί τώρα να είμαι εγώ παίκτης εθνικής και εσύ παίκτης εθνικής και όταν είμαστε στις ομάδες μας να πας να με μουντάρεις. Γιατί, επειδή χάνεις, πολύ απλά. Βλέπε Καραγκούνης με Αβραάμ. Καλά, άσχετα που δεν έχουν τσακωθεί, πάλι μεταξύ τους τσακώνονται. Τα βαζέλια μεταξύ του ακόμα. Αφού όλοι αυτοί είναι εθνικοί. Γιατί να παίζει ο Τζόρβας και να μην παίζει ο Χαλκιάς. Συγγνώμη, αυτός δεν ήταν ο αναπληρωματικός του Νικοπολίδη. Όταν έφυγε ως διαμαγιάς, πώς εμφανίστηκε ο Τζόρβας. Είπαμε Παναθηναϊκή Εθνική. Ο τροχονόμος του Σεντρών. Θα τη λουστείτε. Δεν μπορεί να. Και μη μου παρουσιάσουν ότι είναι η εθνική του Πρίτα ή του Τζαβέλα. Λοιπόν, είναι όλη η εθνική από διοίκηση μέχρι και τον τελευταίο μασέρ και φροντιστή του Παναθηναϊκού. Και θα το λουστείτε το ρεζιλίκι όλο. Θα το λουστείτε όλο. Μην κάνετε τα παγόνια. Αυτό να τα ακούμε. Όπως μας είχατε σκοτήσει τον έρωτα όλο το χειμώνα. Και τελευταίο για τον μπάσκετ, αν δεν θέλουν να σπάσουν αυγά φέτος οι πρόεδροι, δεν με ενδιαφέρει να μην την κατεβάσουν καθόλου την ομάδα. Αλλά άλλο αυτό με τον μπάσκετ τώρα έρθε. Ο Μπιτσαξής να πει τι. Ας πάει στο Τροκαντερό Ολυμπιακός. Δεν μας ξαναδώσει το σεφ. Ωπα ρε Μπιτσαξή και όλα τα Ολυμπιακά ακίνητα που μαράζουνε, σας έπιασε ο πόνος. Ή τι πρώτη φορά τα έχετε δει αυτά. Πρώτη φορά. Εδώ θα είμαστε να στα υπερθυμίσουμε, αλλά θα τρέχεις. Θα σου λέμε πήγαινε στο ΆΚΑ, θα τρέχεις. Πήγαινε στο Ελληνικό, θα τρέχεις. Αφού είσαι όλο των Ελλήνων Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού. Να κάνω μια ερώτηση. Ο Ολυμπιακός έχει το δικαίωμα να πάει να παίξει στο ΆΚΑ. Και να το πληρώνει, γιατί Γιαννακόπουλος δεν το πληρώνει. Το έχει το δικαίωμα. Παντού έχει το δικαίωμα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ας μην παίξει το σεφ, δεν πειράζει. Θέλουμε το ΆΚΑ. Έχουν βρει και τα κάνουν, τέλος πάντων. Έχουν βρει, έχουν βρει τους πιο. Δηλαδή. Είναι πιο άγιοι και από Αγίους. Τι να κάνουμε, όμως, σας βάλουν έναν άνθρωπο. Τι χρεώνουν τους ανθρώπους, ότι και καλά τη βία που οι άνθρωποι. Δηλαδή δεν ξέρουν σε ποια χώρα είναι. Δεν μπορεί οι άλλοι να μην πληρώνουν το ρεύμα στο ΆΚΑ και ο Ολυμπιακός κάνει Δευτέρα τις ζημιές και Τρίτη τις πληρώνω και να του κάνουν μαγιές. Λοιπόν, και δεν είναι ακόμα. Αυτά... Ο Μπιτσαξής εννοείται, λέει θα τα πληρώσει ο Ολυμπιακός και θα πληρώνει κανείς άλλος. Τέλος πάντων, Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον επόμενο. Έχουμε άλλο φίλο στην γραμμή. Ναι, ναι. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιώργος Ολυμπιακός. Γεια σου, Γιώργο. Θέλω να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μαζί σου. Πρώτα απ' όλα θα συμφωνήσω μαζί σου για το Λίνεν, αλλά πώς φτάσαμε στο Λίνεν. Μην ξεχνάς πώς φτάσαμε στο Λίνεν. Αν δεν ήμασταν όλοι εμείς, θα ήταν κάποιος άλλος, τώρα ο Φουκαράς ο Αλέκος. Δεύτερον, βασική αρχή της επιχειρηματικότητας.
Ο άνθρωπος, ο πρόεδρος, ο Σωκράτης, πουλάει. Το δείχνουν οι κινήσεις του. Σε ένα μαγαζί που δεν επενδύεις, τι σημαίνει, το πουλάς. Αν ήθελε να κρατήσει τον Ολυμπιακό ο πρόεδρος μας, θα επένδυε στον Ολυμπιακό. Ναι. Όταν δεν επενδύεις, σημαίνει ότι θέλεις να πουλήσεις. Τρίτον και βασικότερο. Επιτρέπεται, ρε Σιάκη, εσύ που είσαι κάθε μέρα εκεί, πες μου. Σήμερα αρχίζω και ξαναδιαβάζω, μια σταματάει ο Νικοπολίδης, μια ξαναρχίζει ο Νικοπολίδης, μια ξανά θα, το σκέφτεται ο Νικοπολίδης. Παρακαλάει όλος ο Ολυμπιακός ο Νικοπολίδη. Τον ευχαριστούμε τον Αντώνη. 40 χρόνια. Δεν τον παρακαλάει. Δεν είναι έτσι. Να μου επιτρέψεις, τελειώνω αμέσως. Να μου επιτρέψεις, 40 χρονών ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να βρει έναν τερματοφύλακα και ψάχνει από ένα 40χρονο έναν τερματοφύλακα, τον Παναγόπουλο. Δώσε την ευκαιρία, ρε παιδιά. 40 χρονών τον παρακαλάμε να παίξει τον Αντώνη έναν. Πες μου τι θα γίνει σε ένα παιχνίδι άμα δεν του πάει καλά. Εσύ θέλω να μου πεις. Ναι. Θα αρχίσουμε πάλι τα ίδια. Κοιτάξτε, από ό,τι ξέρω εγώ και δεν τα ξέρω και 100%, απ' έξω. Εντάξει, ναι, ό,τι μπορεί. Έχω μάθει ότι ίσως θα εξαρτηθεί από τι προπονητή θα πάρει για να αποφασίσει αν θα συνεχίσει άλλη μια χρονιά. Και το θεωρώ και λογικό. Από εκεί και πέρα, βέβαια, εμείς τις κινήσεις μας πρέπει να τις κάνουμε και, δηλαδή, και τον Αντώνη να τον εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο τρόπο. Έτσι, μπράβο. Θα συμφωνούσα απόλυτα και όλος ο κόσμος νομίζω. Ο Αντώνης να πάρει μια θέση διοικητική, το αξίζει. Ο άνθρωπος είναι σοβαρός. Και διοικητική παιδί. Και άλλη, γιατί είναι και σοβαρός. Και άλλη, μπράβο. Εμπνέεται το σεβασμό στους συμπαίκτες του. Είναι και στους σοβαρό παιδί, το ξέρω, είναι σοβαρό παιδί, είναι όλα του. Αλλά πες μου, δεν μπορώ να διαβάζω ότι ο Δημήτρης ο Θεοδωρίδης ψάχνει μέσω ίντερνετ να βρει αν θα είναι ο Μυραλάς, αν θα είναι ένας γκολκίπερ από την Ουγγαρία. Του στείλαν έναν άλλον. Μιλάγανε για έναν άλλον goalkeeper από την Ουγγαρία και τελικά του στέλνουν έναν άλλον. Που αυτόν που έρχεται που του λένε, ούτε τον έχει δει κανένας, ούτε σε DVD, ούτε πουθενά. Δηλαδή είναι απίστευτα πράγματα. Η οργάνωση είναι για τεχνικό σωματείο. Έχουν γίνει άλλα πιο απίστευτα. Πιστεύουμε τώρα με την έλευση του προπονητή. Μακάρι. Να μπούμε, γιατί δεν ξέρω αν. Πάλι ελπίζουμε στο Θεό και πάλι ό,τι κάνουμε εμείς. Όχι, δυνατότητες του κάθε ανθρώπου που ελπίζουμε να είναι άξιος. Αυτό. Στο Θεό, ο Θεός είναι συναθηνά και χειρακίνητο από το Θεό. Άμα τα περιμένουμε. Σε χαιρετώ, σε φιλό, να σε καλά. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ και εγώ. Έχουμε άλλη γραμμή. Καλησπέρα, φίλε. Γεια σου, φιλιάκη. Γεια σου, φίλε μου. Το όνομά σου? Γιάννης Ολυμπιακό, Ρίβερ. Γεια σου, Γιάννη. Ω, Ρίβερ, ρε. Ο Τάκης πού είναι? Εδώ, πέρα δόθε. Τι? Πέρα δόθε. Α, μας έχει λείψει, πες. Δεν βλέπεις τα βράδια. Και εσύ μας είχες λείψει, εντάξει. Δεν βλέπεις τα βράδια, τι κάνεις, κοιμάσαι νωρίς. Θέλω να σας βλέπω και τους δύο μαζί, δεν μπορώ. Ναι, τώρα, εντάξει, το έχουμε σπάσει τώρα λίγο. Το τώρα να σε τα βράδια τώρα δεν θα κάνει, θα τον βλέπεις και από γεμάτα. Ωραία. Γιατί τώρα δεν θα έχουμε Τετάρτη. Τι λέει η Βουβουζέλα, το Βαζέλα. Αχ, έλα Τζόρβα, θα κάνουμε Βουβουζέλα. Τι λένε οι άνθρωποι. Ωραία είναι αυτά. Απίστευτη, αλλά Βουβουζέλα με Βαζέλα πώς πω, ταιριάζει βλέπω, Ταιριάζει, ναι. Ναι. Τώρα τις απαγορεύσουν. Ναι. Αυτοί οι άλλοι έπρεπε να είχαν απαγορευτεί οι Ευθροπολού. Τα απαγορεύουν λέει, γιατί θα έρθουν λέει, οι άλλοι να τους φάνε, λέει, ξέρεις. Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά τώρα. Από όσες μεταγραφές έχουν γράψει εφημερίδες, από όσους παίκτες κινούνται. Ναι. Το πιο σοβαρό άτομο για σένα που έχουν γράψει και κάνει για τον Ολυμπιακό, ποιο είναι, να δω αν έχουμε την διαγνώμη. Πιο σοβαρό άτομο. Το πιο, όχι άτομο σοβαρό, σαν. Παίκτης. Ναι. Λοιπόν, σαν παίκτης είναι αυτός που θα πάρουμε. Ναι. Αυτός που θα τον εδώ. Με βάση με τη ότι... φανέλα. Ναι. Όταν το δω με τη φανέλα, θα σου πω ποιος είναι το πιο σοβαρό. Ναι. Τώρα τι να κάθομαι να. Απλά ρε παιδί μου, θέλω να. Εγώ άκουσα τι είπα στην αρχή, Γιάννη. Λέω ότι αυτά τα ονόματα δεν ξέρω αν παίζουν για τον Ολυμπιακό, αλλά αυτά τα ονόματα αυτές τις απαιτήσεις έχουν. Ναι. Και ότι στέκουν αυτό που γράψαν εφημερίδες. Ναι. Με τη... Δηλαδή ότι υπάρχει λογική, στα... υπάρχει μια πιστότητα, ας πούμε, στα ποσά που αξίζουν και που ζητάνε. Γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει ότι ο τάδε παίκτη. Και με ένα εκατομμύριο έρχεται και μετά γίνεται τέσσερα. Ο Τζαβέλα δεν πήγε με ένα εκατομμύριο στην Άιντραχτ. Ας πούμε. Δηλαδή, συγγνώμη ρε Σιάκη. Ο Τζαβέλα είναι ένα παίκτη που για μένα άξιζε για τον Ολυμπιακό. Και ο Βαλεριάνος. Από τη στιγμή που έχει και πρόβλημα. Ο Βαλεριάνος, δηλαδή. Λοιπόν. Δεν τον έχει δει τον Βαλεριάνο.